Που βρίσκεται κοντά στην Τζούλια Μπάρκα και την μητέρα της. Καλησπέρα, καλησπέρα στις δύο κυρίες. Καλησπέρα και περαστικά. Γεια σου, γεια σου αγαπημένη μου Τατιάνα. Γεια σου αγάπη μου. Καλησπέρα αγάπη μου. Καλημέρα. Και θέλω σε σένα και στο πάνελ. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας, κυρία Ευτυχία μου, έχει πολλά προβλήματα υγείας η Τζούλια. Πείτε μας, είναι η δεύτερη φορά που νοσεί από καρκίνο? Την πρώτη πέρασα με το εγκεφαλικό. Ναι. Θυμάσαι αγάπη μου, πέρασα. Θυμάμαι. Πάρα πολύ άσχημα. Θυμάμαι. Τώρα είναι πάρα πολύ πιο δύσκολα, γιατί η ηλικία μου δεν είναι όπως παλιά. Δεν αντέχω. Αυτό άστο. Προσπαθώ να πάρω δύναμη. Ξενυχτώ ένα μήνα. Να σας τα πω από την αρχή πολύ γρήγορα. Καλά που πήγα έξω και έκανα τις εξετάσεις σε μικροβιολογικό. Πρίστηκε το παιδί μου και πήγαμε τα αποτελέσματα επάνω στο αντικαρκινικό, στο Θειαγένειο. Αλλά όταν το πήγαμε το παιδί, ήρθε ο γαμπρός μου, η κόρη μου, δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια. Πονούσε φρικτά. Το πήγαμε κάτω και όμως δεν το κρατήσανε το παιδί. Το γύρισα πίσω. Στο σπίτι, με δυσκολία ο γαμπρός μου να τα αγκαλιάσει, να τα ανεβάσει επάνω. Και αναγκάστηκα, το πήγαμε στο Άγιο Δημήτριο και έκανε καλά το νεφρό της. Βαγγέλη το λένε, δεν θυμάμαι το επίθετό του το γιατρό. Να ρωτήσω, θέλετε να μας... Πολύ καλός ο γιατρός. Τι έχει η Τζούλια, από τι νοσεί, έχει νεφρική ανεπάρκεια, έχει καρκίνο, τι έχει? Έπαθε το νεφρό της. Ναι. Αγάπη μου γλυκιά να σου το πω, έπαθε το νεφρό της λόγω του καρκίνου. Τα ούρα δεν βγαίνανε, δεν μπορούσε να πάει. Και μαζεύτηκαν στο νεφρό και τι μου είπανε? Αμάν, 205 πρέπει να κάνουμε, πώς το λένε μωρέ αυτό το, που καθαρίζουν το νεφρό. Αιμοκάθαρση. Αιμοκάθαρση. Τρελάθηκα.